την τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Γιώτα Ταβουλάρη. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ, μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος των εργαζομένων στο φάρμακο. Κυρία Ταβουλάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Τι έγινε σήμερα στη ΓΕΣΕΕ? Κοιτάξτε, για άλλη μια φορά αυτή η μαφιόζικη ηγετική ομάδα στη ΓΕΣΕΕ, όπως εμπόδισε και το συνέδριο να πραγματοποιηθεί πριν λίγες μέρες στην Καλαμάτα, εμπόδισε να πραγματοποιηθεί και η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία σημειωτέων καλούσαμε όλες αυτές τις μέρες μέχρι και με εξώδικα, για να μπορέσουμε να δούμε αν στοιχειωδώς θα γίνει ένα συνέδριο που να συμμετέχουν έστω και τυπικά εργαζόμενοι σε αυτό ως αντιπρόσωποι και όχι η εργοδοσία ίδια. Σήμερα ήρθε προκλητικά ο κύριος Καραγεωργόπουλος, εργοδότης, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος σε ΑΕ, σε 3-4 διαφορετικές εταιρείες, με μετοχές και κεφάλαια και εκτός και σε κυπριακών συμφερόντων, όπως εξελίχθηκε το τελευταίο διάστημα, εταιρεία, και πάρα πολύ προκλητικά κάθισε στη θέση του, ενώ πριν λίγες μέρες παρίστανε την ηφηγένεια του συνδικαλιστικού κινήματος με τη δήθεν παρέτησή του. Σήμερα ήρθε εκεί, στρογγυλοκάθισε και βεβαίως και η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ τον στήριξε με μια λογική να μην γίνει καμιά συζήτηση, να παρεμποδιστεί και η σημερινή διαδικασία και να κουνάνε ένα κουρελόχαρτο στην ουσία που το βάφτισαν ως απόφαση μιας διοίκησης που δεν έγινε ποτέ. Και που τη λέει αυτό, ότι θα πραγματοποιηθεί συνέδριο στην ουσία και κλεισμένων των θυρών και μέσα σε μία μέρα θα γίνει και η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων και όλες οι ψηφοφορίες. Προφανώς, και είναι μια προσχηματική διαδικασία, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, και δήλωσαν και για όλη μια φορά, και για άλλη μια φορά, ότι η πρόθεσή τους είναι και ο σκοπός τους να βάλουν και όλους τους νόθους αντιπροσώπους με κάρτα να ψηφίσουν σε αυτό το συνέδριο. Μαθαίνω, κυρία Ταβουλάρη, ότι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ σας καταγγέλει εσάς του ΠΑΜΕ δηλαδή, ως φασίστες, τραμπούκους. Ο κύριος Παναγόπουλος χτες έκανε παραλληλισμούς και συσχετισμούς με την Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία τους και η φρασεολογία τους όλες αυτές τις μέρες και σήμερα. Εμείς μόνο να σημειώσουμε το εξής απλό, ότι τόλμησαν οι εργατοπατέρες να σηκώσουν χέρι και να αποκαλέσουν τραμπούκο τον εκπρόσωπο των συνταξιουχικών οργανώσεων στη ΓΕΣΕΕ, τον εκλεγμένον εκπρόσωπο των συνταξιουχικών οργανώσεων που βάσει καταστατικού παρακολουθεί και τα διοικητικά συμβούλια ως παρατηρητής. Είναι 3 εκπρόσωποι που παρακολουθούν ως παρατηρητές. Εκεί έφτασαν για να προκαλέσουν και για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Προφανώς και αυτά τα πράγματα για όποιον άνθρωπο τα παρακολουθεί και είναι καλοπροαίρετος και νοήμων, φαίνεται από μακριά ότι δεν ισχύουν. Οι τραμπουκισμοί προέρχονται ακριβώς από αυτούς που έβαλαν security και μπράβους στο ίδιο το συνέδριο, που σφράγιζαν πόρτες, που δεν άφηναν νόμιμα εκλεγμένους αντιπροσώπους να πλησιάσουν, που στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπου πρόεδρος είναι ο Καραγεωργόπουλος, υπεύθυνος τύπου για τις ΓΕΣΕΕ, φέρανε ανθρώπους με το πιστόλι μέσα στη γκάλτσα, πράγματα που έχουν αναδειχτεί έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια αυτοί που αντί να απευθυνθούν στους εργαζόμενους και στα σωματεία για τα ζητήματα της δημοκρατίας που τόσο πολύ τους κόβει στο συνδικαλιστικό κίνημα, απευθύνθηκαν στις δυνάμεις καταστολής πολλές φορές επανειλημμένως, και βέβαια απευθύνθηκαν και στα κόμματα που ψήφισαν τα 3 μνημόνια και έχουν φέρει τους εργαζόμενους σε αυτή την κατάσταση που τους έχουν φέρει. Πείτε μου κάτι, κυρία Ταβουλάρη. Είμαι σίγουρος ότι το αναγνωρίζετε και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Είμαστε σε μία περίοδο, διανύουμε μία περίοδο, που οι εργαζόμενοι πρέπει να χαμογελάνε όταν παίρνουν 300 ευρώ, να κάνουν τεμενάδες. Έτσι. Όταν πληρώνονται στην ώρα τους. Και η ίδια διευθύντρια ήταν, τη μοστράρανε και ως αντιπρόσωπο. Είμαστε στην περίοδο που στους χώρους δουλειάς γίνεται σφαγή. Στους μισθούς, στα δικαιώματα. Είμαστε σε μια περίοδο που έχει υπονομευθεί ακόμα και το δικαίωμα της απεργίας. Έχουμε συμβασιούχους, έχουμε εργαζόμενους σε εργολαβίες, έχουμε αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς, έχουμε απληρωσιές.
Έτσι. Με την ουσία του ζητήματος. Δηλαδή με αυτό που λέγεται εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Τι θα γίνει? Έτσι, αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Και αν τα συζητάμε αυτά, τα συζητάμε ακριβώς γιατί έχουν και απόλυτη σχέση με την ουσία. Δηλαδή με το ποια γραμμή, ποια κατεύθυνση έχουν τα συνδικάτα και τι εξυπηρετούν. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο σάπιος μηχανισμός, ο μαφιόζικος μηχανισμός, οι γκάνγκστερς που ηγούνται τώρα στη ΓΕΣΕΕ, ακριβώς έχουν αυτές τις πρακτικές, γιατί αυτές οι πρακτικές τους βοηθάνε να διατηρούν ένα συσχετισμό που πραγματικά στραγγαλίζει το εργατικό κίνημα. Στραγγαλίζει τους αγώνες, τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων, τον προσανατολισμό να παλέψουν με βάση τις ανάγκες τους και να αντιπαλέψουν και να διεκδικήσουν σε όλα αυτά που αναφέρατε και πολύ σωστά, να αντιπαλέψουν μια γενικευμένη αντεργατική πολιτική και κατεύθυνση που υλοποιείται από τις κυβερνήσεις που έχουμε γνωρίσει μέχρι και τη σημερινή. Και επειδή είναι και στρατηγική επιλογή της εργοδοσίας, θα συνεχίζει να υλοποιείται. Αυτό θέλουν να διασφαλίσουν. Ότι ο κόσμος θα είναι παρετημένος από τα συνδικάτα, ότι δεν θα βγαίνει στην απεργία και στους αγώνες, γιατί αυτοί δεν έχουν κανένα νόημα, έτσι λένε, ότι θα είναι ενσωματωμένος και κατευθυνόμενος από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εργοδοσίας και της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτό θέλουν να δημιουργήσουν και να εξασφαλίσουν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Πείτε μου κάτι πριν κλείσουμε. Φαίνεται ότι συνέδριο σαν αυτό το οποίο προτείνει το ΠΑΜΕ θα βρει απέναντί του την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να γίνει, αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολο να γίνει έτσι όπως το περιγράφεται και έτσι όπως το προτείνει το ΠΑΜΕ. Άρα λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια? Προφανώς και είναι μια μάχη. Έχουν δείξει βεβαίως τις προθέσεις τους και είναι αυτές, ότι θέλουν να επιβάλλουν με αυτές τις μεθόδους ένα νόθο συνέδριο που θα καταλήξει εκεί που είπαμε, στην πλήρη ομοιρία δηλαδή των εργαζόμενων, αυτό είναι γεγονός. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, με την ευθύνη που έχουμε από τους ανθρώπους, τους συναδέλφους μας, που μέσα στους χώρους δουλειάς μας εκλέγουν για να είμαστε εκεί, και μάλιστα εμάς αναγνωρίζουν οι συνάδελφοι τους εργατοπατέρες των χιλιάδων ευρώ και των καρεκλών, όταν πηγαίνουν, που δεν πηγαίνουν μέσα στους χώρους δουλειάς, τους αντιμετωπίζουν και ανάλογα. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να δώσουμε αυτή τη μάχη μέχρι το τέλος. Και τη μάχη, αν θέλετε, για να πραγματοποιηθεί στοιχειωδώς εργατικό συνέδριο, αλλά πολύ περισσότερο, και αυτό είναι η ουσία, τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς. Με την ενημέρωση, με την προσπάθεια να οργανωθεί ακόμα περισσότερος κόσμος στα συνδικάτα, να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να αλλάξει, να ανατρέψει αυτό τον αρνητικό συσχετισμό που του έχει κοστίσει και θα του κοστίσει και το επόμενο διάστημα πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί έχουν βάλει και την υπογραφή τους, αυτοί κατοχύρωσαν και τον κατώτατο μισθό, τα 586 ευρώ. Και όλα τα αντεργατικά μέτρα που έχουν περάσει έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από αυτά. Επομένως είναι μία μάχη που θα δοθεί με όσες δυνάμεις έχουμε. Και έχουν οι εργαζόμενοι και πρέπει να τις εξαντλήσουμε. Σας ευχαριστώ, κυρία Ταβουλάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.